Καλησπέρα. Ξέρω ότι είναι λίγο αργά, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται και να μην εκμεταλλευτώ το σύνολο των 12 λεπτών που μας έχουν δώσει. Μια μικρή χωρίς να απομακρύνομαι. Ένα μικρό καλησπέρα και να πούμε λίγο γιατί είμαστε εδώ. Η Athens Technology Center είναι μια εταιρεία πληροφορικής η οποία δραστηριοποιείται στον ελληνικό και το διεθνή χώρο τα τελευταία 30 χρόνια με εξειδίκευση στο κομμάτι του content, εξού και είμαστε εδώ σήμερα. Ξεκινώντας αρχής γενομένης από το 2004, όπου είχαμε τη χαρά και την τιμή να σχεδιάσουμε και να υποστηρίξουμε το back-end σύστημα με το οποίο το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων διαχειρίστηκε το σύνολο του υλικού και της ιδιοσιογραφίας που έτρεξε κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι και πολύ πρόσφατα το έργο το οποίο στήσαμε από κοινού με την Deutsche Welle και χρηματοδότηση από την Google πάνω στην δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας δημοσιογράφων και λοιπόν σχετικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των fake news στα social media. Η σημερινή παρουσίαση δεν θα... Ξέχασα να το πω στον Ανδρέα. Έχει λίγο αλλάξει, γιατί είδαμε το τι θα πούν οι προηγούμενοι. Ήτανε χωρίς να έχουμε εντελώς συνεννοηθεί. Αποφασίσαμε λίγο last minute να τους δώσουμε μία ροπή ως προς ποια είναι τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για να διαχειριστούμε το περιεχόμενο μιας επιχείρησης, ποια είναι τα ιδανικά συστατικά αυτών των εργαλείων και ταυτόχρονα αν υπάρχει δυνατότητα βέβαια μέσα από αυτά να αντιμετωπίσουμε τα fake news, προκειμένου να μην είμαστε και εντελώς άσχετοι με την αρχική μας τοποθέτηση. Μέσα στην ημέρα έχετε, φαντάζομαι, αντιμετωπίσει πάρα πολλά buzzwords. Εμείς στο γραφείο τουλάχιστον χρησιμοποιούμε πάρα πολλά. Όταν λοιπόν κληθήκαμε να ετοιμάσουμε τη σημερινή παρουσίαση, ένα από τα πράγματα, τα πρώτα που σκεφτήκαμε είναι ότι okay, θα δουλέψουμε πάνω στα buzzwords που χρησιμοποιεί ο κόσμος για να γίνουμε κατανοητοί. Το πρώτο set buzzword, λοιπόν, το οποίο είμαστε σίγουροι ότι όλοι ακούσατε σήμερα, είναι το κομμάτι του digital transformation και του MarTech. Το πώς για την ακρίβεια, marketing τεχνολογίες όπως αυτές για τις οποίες μιλήσανε συνάδελφοι πριν, ενσωματώνονται μέσα στη διαδικασία digital transformation που μπορεί να τρέχει ένας οργανισμός. Στην προσπάθειά του να βάλει την εμπειρία του πελάτη ψηλά, μπροστά, σαν βασική προτεραιότητα και ταυτόχρονα να κρατήσει την ανταγωνιστική του θέση. Από έρευνες πολύ πρόσφατα βλέπουμε ότι ο ρόλος του Chief Marketing Officer μέσα σε μια εταιρεία συνεχώς ενισχύεται ως προς την ροπή που θα πάρει το Digital Transformation. Προφανώς και πάντα είναι σε αγαστή συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρείας, τίποτα δεν ξεκινάει εάν δεν το πει το κεφάλι. Αυτό το οποίο όμως ταυτόχρονα αναδεικνύουν οι έρευνες είναι η αναγκαιότητα των ομάδων που τελικά θα τρέξουν την όλη διαδικασία να είναι cross-functional, να είναι δηλαδή να αποτελούνται από στελέχη τόσο εμπορικής όσο και τεχνικής κατεύθυνσης. Εκ παραλλήλου, η τελευταία, και κάπου εδώ ίσως έπρεπε να δουν λίγο τα trends οι προηγούμενοι συνάδελφοι που συμμετείχαν στο πάνελ, θα χαιρόντουσαν πολύ. Η τελευταία έρευνα, η οποία έχει γίνει και λίγο σούσουρο με την Gartner, μιλάει για το γεγονός ότι το spending που θα κλείσει το 2017 των CMOs θα φτάσει και θα ισούται σχεδόν με εκείνο των CIOs. Μιλάει για ποσοστά περίπου στο 3,24% σαν ποσοστό του συνολικού revenue της επιχείρησης. Η ίδια έρευνα δίνει και τις βασικές προτεραιότητες σε τεχνολογία που θα πρόκειται να εστιάσουν οι marketers, το digital commerce, το analytics και βέβαια το content. Το δεύτερο set of buzzwords έχει να κάνει με την omni-channel εμπειρία του πελάτη και το content. Μιλάμε για δύο στρατηγικές οι οποίες, εάν δεν συντονιστούν, δεν πρόκειται ποτέ το content να καταλήξει να φτάσει στη σωστή χρονική στιγμή, στη μορφή που πρέπει και έτσι όπως πρέπει, προκειμένου τελικά να τραβήξουμε το ενδιαφέρον του καταναλωτή που μας ενδιαφέρει. Κάτι τέτοιο έχει αναγνωριστεί άλλωστε από ηγέτιδες, όπως η Google, όταν πριν από, νομίζω, 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μίλησε για micro moments και μάλιστα συγκεκριμενοποίησε το κομμάτι του περιεχομένου σαν σε επίπεδο χαρακτήρα που πρέπει να φτάνει κάθε φορά σε κάθε ένα από τα στάδια της συνολικής αγοραστικής διαδικασίας προς τον καταναλωτή, προκειμένου να έχουμε το συνολικό return on investment. Κάτι τέτοιο δηλαδή.
Γιατί ο κόσμος όμως καταλήγει να επενδύει πάνω σε content-related τεχνολογίες? Ο πρώτος λόγος είναι κατά κύριο λόγο στρατηγικός. Θα αποτολμήσω να συμπράξω κι εγώ στην απάντηση της τελευταίας ερώτησης του προηγούμενου πάνελ, λέγοντας ότι οι ίδιοι οι digital marketers οριοθετούν ως πετυχημένη μια στρατηγική η οποία αποτελείται από ένα ισορροπημένο μείγμα περιεχομένου, search engine optimization, χρήση social media και link building. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι από αυτούς εξακολουθούν να αναγνωρίζουν ότι το περιεχόμενο ηγείται της αγέλης. Εξακολουθούμε, μένοντας πάλι σε ερευνητικά δεδομένα, έρχεται προς επίρρωση η ίδια η Gartner να αποδείξει ότι πάρα πολλοί CMOs πρόκειται από πάρα πολύ έως απλά θα επενδύσω περισσότερο, να εμπιστευτούν τέτοιου είδους τεχνολογίες μέσα στο 2017. Η σχέση με το περιεχόμενο όμως, και εδώ κολλάνε λίγο το κομμάτι της άρδιν αλλαγής του περιβάλλοντος και του επιχειρηματικού μοντέλου στο οποίο ζούμε, η σχέση με το περιεχόμενο είναι λίγο πιο παλιά. Με την ετήσια έρευνα που κάνει το Reuters Institute, κατατασσόμαστε στην Ελλάδα ως η πρώτη χώρα από τις 26 που συμμετέχουν στη μελέτη, από εκείνες που καταναλώνουν πλέον την ενημέρωσή τους, τα νέα τους, μέσα από τα social media. Έχουμε ξεφύγει από τις παραδοσιακές μεθόδους. Θυμίζω ότι αυτό αναφέρθηκε, για παράδειγμα, και σε προηγούμενη ομιλία, σε σχέση με το disruption της συγκεκριμένης αγοράς. Συνεπικουρικά, γιατί content? Η ίδια μελέτη καταγράφει πολύ μεγάλη άνοδο χρήσης των ad blockers, ειδικά σε ηλικίες κάτω από το 35. Κάτι που η Kantar έρχεται να επιβεβαιώσει συνολικά, καταγράφοντας ένα αρκετά αρνητικό συνέστημα των χρηστών στην παραδοσιακή display διαφήμιση, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον λίγο του τύπου «με καταδιώκετε, σταματήστε». Το περιεχόμενο χρησιμοποιείται όμως και για λόγους πέραν της προώθησης. Και γιατί όμως δημιουργείται, βλέπουμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό in-house, είναι γύρω στο 68%. Κρίνεται εξαιρετικά σημαντική η αναγνώριση του user-generated content και η συνεργασία με τα agencies προκειμένου να δημιουργηθεί όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, data drives content. Κάπου χρειάζεται να έχεις μία έμπνευση. Η προηγούμενη ακριβώς παρουσίαση από τους συναδέλφους της SEAR τονίσανε αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται να έχεις πρόσβαση στο τι λέγεται εκεί έξω. Το περιεχόμενο δεν δημιουργείται από μόνο του. Οι ίδιοι άνθρωποι που μιλήσανε για δημιουργία in-house σε πολύ μεγάλη ποσόστοση, ταυτόχρονα ραπορτάρουν και θέτουν ως προτεραιότητά τους για τις επόμενες χρονιές την ανάγκη εργαλείων συλλογής περιεχομένου από τα social media και από το λοιπόν on live, πολύ μ' άρεσε αυτός ο όρος, περιβάλλον, και ταυτόχρονα την ανάγκη διαμόρφωσης αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης, διαμόρφωσης αυτού του καινούριου περιεχομένου και αποστολής του στο σύνολο των outlets που μπορεί να χειρίζεται η εταιρεία. Είτε αυτά είναι online, είτε όχι. Και φτάνουμε στο τρίτο set των buzzwords, που είναι η διασπορά, ο κατακερματισμός της πληροφορίας, των συστημάτων και των διαδικασιών και το πώς θα καταλήξουμε όλα αυτά να τα ενοποιήσουμε ιδανικά και σε ένα εργαλείο, προκειμένου να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών διαχείρισης περιεχομένου μέσα σε μια εταιρεία. Στην ATC αυτό το αντιμετωπίζουμε διαμορφώνοντας αυτό το μοντέλο ολοκληρωμένης λύσης. Μια ενοποιημένη πλατφόρμα, η οποία μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών μιας επιχείρησης και το σύνολο των ρόλων, όχι απλά των social media managers, αλλά και του παραδοσιακού γραφείου τύπου ή των εταιρικών υποθέσεων, ακόμα και τα στελέχη τα οποία μπορεί να χρειάζονται πρόσβαση στο τι συζητιέται εκεί έξω, είτε σε επίπεδο χρηστών, είτε σε επίπεδο δημοσιότητας, προκειμένου να πάρουν κάποια επιχειρηματική απόφαση. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πλήρη κύκλο από την εποπτεία, τη συλλογή περιεχομένου και την πιστοποίησή του σε επίπεδο fake news, μέχρι τον προγραμματισμό του editorial content για μέσα στη χρονιά, τη δυνατότητα δημιουργίας όλου αυτού του πάρα πολύ σε όγκου ή και σε ενδιαφέρον περιεχόμενου συνδυαστικά με τις απαιτούμενες ροές εργασίας,
τη δυνατότητα αυτό το περιεχόμενο να πάρει διαφορετικές εκδοχές, μορφές και versions, έτσι ώστε να βγει σε πολλαπλά κανάλια, έντυπα, online, social media και βέβαια μία συνολική οριζόντια, αν θέλετε, κατάσταση digital asset management, προκειμένου να υπάρχει τόσο αρχείο του υλικού το οποίο συλλέγουμε, όσο και αυτού που δημιουργούμε. Μιλάμε λοιπόν για ένα σύνολο από εργαλεία, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να υπάρχει άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε θεματική κατηγοριοποίηση των πραγμάτων που συλλέγονται από τις υπηρεσίες κλασικά αποδελτίωσης που λίγο πολύ όλοι χρησιμοποιούμε, από το τι λέγεται στην μπλογκόσφαιρα, σε site ενημερωτικά ή όχι, μιλάω για κλασικές RSS τεχνολογίες, στο social media να υπάρχουν εξειδικευμένα εργαλεία πιστοποίησης, λογικής επιβεβαίωσης, αν θέλετε, της εγκυρότητας αυτού που λέγεται εκεί έξω, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των fake news, είτε αυτό αφορά την μπράντα, είτε κάποιο συμβάν. Την δυνατότητα να υπάρχουν ροές εργασίας οι οποίες εμπλέκουν και τρίτους συνεργάτες σας. Μπορεί πιθανά να χρειάζεται να δουλέψετε από κοινού με τη διαφημιστική σας ή κάποιον εξειδικευμένο content editor κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης κάποιου e-book. Και ταυτόχρονα να υπάρχει ένας κεντρικός χώρος, ο οποίος αύριο μεθαύριο διαχείρισης όλων των brand assets της εταιρείας, που μπορεί να είναι από ένα απλό pool λογοτύπων μέχρι περιγραφές προϊόντων, προκειμένου αύριο μεθαύριο να δημιουργηθεί ένα κεντροποιημένο brand portal ή και media portal, προκειμένου να υπάρχουν πακετοποιημένα και οργανωμένα και σωστά παρακολουθούμενα πράγματα που εσείς θέλετε να βγαίνουν προς τα έξω σε ό,τι έχει να κάνει στην επαφή σας με τα μέσα. Ταυτόχρονα, όλο το περιεχόμενο το οποίο βγαίνει και παράγεται με in-house θα είναι εφικτό μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα, αυτό είναι το όραμά μας, να μπορεί να τοποθετείται με ελάχιστα κλικ πάνω σε πολλαπλά outlets, από τη δημιουργία corporate publishing εντύπων και reports, μέχρι την ενημέρωση του εταιρικού website, κάποιοι από εμάς έχουμε περισσότερα από ένα, πολλαπλά social media profiles, μέχρι και τα digital signatures, πράγματα που πρέπει να βγουν μέσα στο κατάστημα. Πω πω, 12 δευτερόλεπτα. Στο πλαίσιο αυτό, αυτές είναι κάποιες ενδεικτικές εφαρμογές που έχουμε βρει και έχουμε εντοπίσει ότι θα μπορούσαμε να καλύψουμε. Από το κομμάτι του brand monitoring, είτε μιλάμε για το δικό μας οργανισμό, είτε για τον ανταγωνισμό σε επίπεδο social listening. Το κομμάτι του corporate publishing, CSR reports, HR newsletters, ακόμα και μέσα στον οργανισμό. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε τη δυνατότητα ενημέρωσης στελεχών όπως από τη νομική ή την οικονομική διεύθυνση, για παράδειγμα, που πιθανά μπορεί να χρειάζονται πακετοποιημένα, προσωποποιημένα, αν θέλετε, πακέτα πληροφορίας να φτάνουν σε αυτούς, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν μέσα στον κυκαιώνα του ίντερνετ. Αυτή είναι η δική μας πρόταση για το πώς θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε το περιεχόμενο. Είμαστε έξω, στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Αυτά είναι και τα στοιχεία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλή συνέχεια.